αντικείμενο της εξειδίκευσής μου και ότι ουσιαστικά είναι για μένα η κλινική μου καθημερινότητα. Ξεκινώντας, να πω λίγο ότι θα μιλήσουμε για τα βασικά της ηλεκτροφυσιολογίας, τις βασικές ενδείξεις. Θα επεκταθώ λίγο παραπάνω στο Full Field DRG, το οποίο είναι το πιο έτσι, δημοφιλές τεστ, το πιο καθημερινό από τα τεστ της ηλεκτροφυσιολογίας και θα δείξουμε και κάποιες κλινικές περιπτώσεις. Η πρώτη ερώτηση που πάντα κάνω στον εαυτό μου και νομίζω θα ήθελα να τη μοιραστώ και μαζί σας είναι τι τη χρειαζόμαστε την ηλεκτροφυσιολογία σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τόσο πλούσιος έτσι από απεικονιστικές μεθόδους και από λειτουργικές μεθόδους καταγραφής και εκτίμησης της οπτικής λειτουργίας, τι είναι αυτό που έχει να προσθέσει η ηλεκτροφυσιολογία. Και νομίζω είναι δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι ότι όσο εμβαθύνουμε στην επιστήμη, τόσο αναζητούμε και αναρωτιόμαστε για πιο βαθιές αιτίες, διαγνώσεις για τους ασθενείς μας και θέλουμε να κατανοήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει στα μάτια τους, στον αμφιβληστροειδή τους, στην οπτική τους οδό. Και το άλλο είναι ότι η ηλεκτροφυσιολογία ουσιαστικά μας προσφέρει τη μόνη αντικειμενική καταγραφή της οπτικής λειτουργίας. Εκεί δηλαδή όπου ο ασθενής δεν συμμετέχει ενεργά με το να μας απαντήσει αν βλέπει ή δεν βλέπει, τι βλέπει, πώς βλέπει, αλλά εμείς καταγράφουμε την οπτική του λειτουργία. Ας δούμε σαν πρώτο σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούμε κάποια τεστ όλα ή μερικά της ηλεκτροφυσιολογίας. Πρώτα απ' όλα όταν έχουμε περίεργα οπτικά συμπτώματα όπως είναι η νυκταλοπία, η φωτοφοβία, φωτοψίες, μια μειωμένη όραση την οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Όταν θέλουμε να διαφοροδιαγνώσουμε ή να διαχωρίσουμε αν η μειωμένη όραση οφείλεται στον αμφιβληστροειδή ή στην οχρά, αν οφείλεται στην οχρά ή σε κάποια παθολογία του οπτικού νεύρου. Σίγουρα η ηλεκτροφυσιολογία μας χρειάζεται όταν έχουμε παθολογία στην οπτική οδό και το οπτικό νεύρο και για τη διάγνωση και για την παρακολούθηση. Οπωσδήποτε στα κληρονομούμενα νοσήματα και για τη διάγνωση και για την παρακολούθηση και για την πρόγνωση των νοσημάτων αυτών. Στις φλεγμονές η ηλεκτροφυσιολογία προσφέρει πάρα πολύ ευαίσθητους δείκτες καταγραφής για την παρακολούθηση των ασθενών αυτών και έτσι ένα πιο άχαρο κομμάτι της ηλεκτροφυσιολογίας είναι όταν μας ζητάνε αυτά τα τεστ να τα κάνουμε για πιστοποίηση για τα κεπά. Όσον αφορά τα παιδιά, εκεί η ηλεκτροφυσιολογία που για μένα είναι πολύτιμη, οι ερωτήσεις είναι πολύ διαφορετικές. Ουσιαστικά εκεί έχουμε να απαντήσουμε σε 2-3 ερωτήσεις. Το παιδί βλέπει ή δεν βλέπει. Έχει καταγραφεί στο ERG ή δεν έχει. Ένα το κρατούμενο. Η άλλη ερώτηση είναι όταν τα παιδιά έχουν νυσταγμό. Για ποιο λόγο έχει νυσταγμό αυτό το παιδάκι. Είναι ένας ιδιοπαθής νυσταγμός ή είναι μια σοβαρή παθολογία που υποκρύπτεται από κάτω. Επίσης, παιδιά με αμβλιοπία μπορεί να βοηθήσει η ηλεκτροφυσιολογία και να δώσει απαντήσεις. Παιδιά με λειτουργική απώλεια όρασης. Και εκεί μας βοηθάει πάρα πολύ η ηλεκτροφυσιολογία. Το να πάρω φυσιολογικές καταγραφές σε ένα παιδί που πιστεύει ότι δεν βλέπει είναι πολύ ανακουφιστικό και πολλές φορές είναι και αυτό το οποίο θεραπεύει εντός εισαγωγικών την όλη ιστορία. Και ας πάμε λιγάκι στα τεστ της ηλεκτροφυσιολογίας της όρασης. Θα μιλήσω λίγο επιγραμματικά για τα 5 βασικά τεστ. Τα προκλητά δυναμικά ημιακού λοβού, τα VEP, ουσιαστικά καταγράφουν τη λειτουργία της οπτικής οδού. Το ερέθισμα, την καταγραφή, την παίρνουμε από τον ημιακό φλοιό. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό το τεστ είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στην καταγραφή, αλλά όχι ειδικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οποιαδήποτε παθολογία σε οποιοδήποτε σημείο της οπτικής οδού μπορεί να μας δώσει ένα παθολογικό τεστ, ένα παθολογικό VEP. Ακόμα και όταν ο ασθενής μας δεν κοιτάζει, μπορεί να πάρουμε ένα παθολογικό VEP. Άρα, εννοείται ότι έχουμε
Είμαστε παρόντες πάντα στο τεστ για να δούμε την προσήλωση του ασθενούς. Εννοείται ότι έχουμε αποκλείσει ότι υπάρχει κάτι άλλο παθολογικό στη διαδρομή για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ουσιαστικά τα VP. Το ηλεκτροφθαλμογράφημα και το ηλεκτροαμφιπλιστροειδογράφημα. Το ηλεκτροφθαλμογράφημα, το οποίο καταγράφει τη λειτουργία του μελαχρώου επιθελίου και την αλληλεπίδραση της λειτουργίας αυτής με τους φωτοϋποδοχείς. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Γιατί αν έχω ένα φυσιολογικό ηλεκτροφθαλμογράφημα, EOG, όλα οκ. Okay. Αν όμως έχω ένα παθολογικό ηλεκτροφθαλμογράφημα, αυτό δεν μπορεί να αξιολογηθεί παρά μόνο εφόσον έχω και καταγραφεί του ηλεκτροαμφιπλιστροειδογραφήματος, του full field ERG. Και αυτό είναι λογικό. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν οι φωτοϋποδοχείς δεν λειτουργούν, δεν μπορεί να δοθεί και περαιτέρω το ερέθισμα για να λειτουργήσει το μελάχρωμα και να δώσει την καταγραφή. Το full field ERG, το κλασικό δηλαδή ηλεκτροαμφιπλιστροειδογράφημα, μας καταγράφει τη λειτουργία όλου του αμφιπλιστροειδή, των φωτοϋποδοχέων και των διπόλων κυττάρων σε όλο τον αμφιπλιστροειδή. Είναι μια μαζική καταγραφή, μια καταγραφή της μαζικής λειτουργίας του αμφιπλιστροειδή. Και άλλα δύο τεστ, το Pattern ERG και το Multifocal ERG, τα οποία είναι τα τεστ τα οποία καταγράφουν τη λειτουργία της οχράς με διαφορετικό τρόπο το καθένα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσω λιγάκι τα τεστ της ηλεκτροφυσιολογίας, έχουμε τρία ηλεκτροαμφιπλιστροειδογραφήματα. Το Full Field ERG μας καταγράφει τον αμφιπλιστροειδή, φωτοϋποδοχής και δίπολα κύτταρα. Το Pattern ERG και το Multifocal ERG που με το δικό τους τρόπο καταγράφουν τη λειτουργία της οχράς και του πιστίου πόλου. Το ηλεκτροφθαλμογράφημα το οποίο καταγράφει τη λειτουργία του μελαχρώου επιθυλίου και τα προκλητά δυναμικά ηνιακού λοβού, τα οποία καταγράφουν τη λειτουργία του οπτικού νεύρου και της οπτικής οδού. Πριν μιλήσω λίγο παραπάνω για το full field ERG, απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι από τα 6.400.000 κονεία που έχουμε στον αμφιπλιστροειδή, μόνο τα 200.000 βρίσκονται στην οχρά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλω να επισημάνω ότι το full field ERG δεν επηρεάζεται και δεν μας απαντάει στο γιατί βλέπει ή δεν βλέπει ένας ασθενής. Μας απαντάει στο πώς λειτουργεί ο αμφιπλιστροειδής, τα κονεία και τα ραβδία του αμφιπλιστροειδή. Άρα λοιπόν, με το Full Field ERG μπορούμε να καταγράψουμε τους φωτοϋποδοχείς και τα δίπολα κύτταρα του αμφιπλιστροειδή, μπορούμε να ξεχωρίσουμε την καταγραφή των ραβδίων από τα κονεία, μπορούμε να ξεχωρίσουμε την καταγραφή των έξω και έσω στιβάδων του αμφιπλιστροειδή, αλλά δεν είναι ενδεικτικό, δεν μπορεί να μας απαντήσει για τη λειτουργία της οχράς. Για εκεί, όπως είπα και προηγούμενα, χρησιμοποιούμε τα άλλα ηλεκτροαμφιπλιστροειδογραφήματα, το Pattern, το Multifocal. Επίσης, όπως αντιλαμβανόμαστε, το Full Field ERG και κανένα τεστ της ηλεκτροφυσιολογίας δεν υποκαθιστά την κλινική εξέταση. Όλα αυτά τα τεστ που μόλις περιέγραψα δεν τα κάνουμε κατά πώς πιστεύουμε φυσικά, αλλά υπάρχει η Διεθνής Εταιρεία Ηλεκτροφυσιολογίας της Όρασης, η οποία μας δίνει τα guidelines και τα οποία πρέπει να ακολουθούμε κατά γράμμα για να υπάρχει επαναληψιμότητα στις καταγραφές μας και να μπορούμε να συνεννοούμαστε ανάμεσα στις κλινικές και τα εργαστήρια. Πάμε λίγο να δούμε το Full Field ERG. Κάποιες έτσι λεπτομέρειες, πρώτα τεχνικές, ότι χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρόδια κερατοειδούς, ανάλογα τι ηλεκτρόδια κερατοειδούς έχει το κάθε εργαστήριο. Στα παιδάκια χρησιμοποιούμε αυτά εδώ τα ηλεκτρόδια δέρματος. Συνήθως οι κόρες είναι σε μυδρίαση,
στα παιδάκια μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση και προηγείται πάντα η προσαρμογή είτε στο φως είτε στο σκοτάδι ανάλογα με τη φάση του τεστ στην οποία βρισκόμαστε. Αυτό εδώ είναι το Gansfield, είναι ο θόλος μέσα από τον οποίο εκπέμπονται τα φλας, όπου γίνεται δηλαδή το τεστ. Κάθε εργαστήριο οφείλει να κάνει τη δικιά του normative database, ώστε να μπορεί να συγκρίνει τους ασθενείς με βάση database του εργαστηρίου. Γιατί κάθε εργαστήριο έχει το δικό του θόρυβο, τα δικά του ηλεκτρόδια, ακόμα και το δικό του πληθυσμό. Τα flash λοιπόν στο Full Field DRG, για να μπορούμε έτσι λίγο να τα διαβάζουμε κιόλας, παίρνουν το όνομά τους από την ένταση του ερεθίσματος, την ένταση του flash, η οποία μετριέται σε καντέλες ανά σεκόντα ένα τετραγωνικό μέτρο, και την κατάσταση της προσαρμογής του ματιού. Οπότε, με βάση τη Διεθνή Εταιρεία Ηλεκτροφυσιολογίας της Όρασης, έχουμε κατά βάση αυτά τα 6 flash. Δεν θα σας μπερδέψω πολύ, θα σας πω μόνο ότι τα DA είναι τα Dark Adapted, τα LA είναι το Light Adapted και δίπλα αυτά τα νουμεράκια που βλέπουμε έχουν να κάνουν, όπως προείπα, με την ένταση του flash. Και πάμε να δούμε λιγάκι τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά τα flash και τι μας δείχνει. Έχουμε τον ασθενή μας προσαρμοσμένο στο σκοτάδι, 20 λεπτά, διαρκεί αυτή η προσαρμογή και πρέπει να είναι στο απόλυτο σκοτάδι. Και ξεκινάμε τα φλας. Το πρώτο φλας είναι το DA-001, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ θαμπό φλας, πολύ χαμηλής φωτεινότητας. Τι περιμένουμε σε αυτό το φλας, τι καταγραφή περιμένουμε. Περιμένουμε να πάρουμε ένα β' κύμα, το οποίο β' κύμα προκύπτει από τα δίπολα κύτταρα, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα ραβδία. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό το β' κύμα εξαρτάται από τα ραβδία και αυτό το DA-001 είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο flash για να μας δείξει τη λειτουργία του συστήματος των ραβδίων, αλλά ουσιαστικά το β' κύμα αυτή εδώ η καταγραφή προκύπτει από τα δίπολα κύτταρα που είναι συνδεδεμένα με τα ραβδία. Καθώς προχωράει το τεστ, αυξάνεται η ένταση του φλας και πάμε στο DA3 και το DA10. Θα μιλήσω για το DA10, 10 καντέλες δηλαδή, για να μην μπερδευόμαστε πάρα πολύ. Και θα πω ότι όταν δίνουμε το DA10, ένα αρκετά φωτεινό φλας, είμαστε στο σκοτάδι, άρα υπάρχει προσαρμογή του ματιού, περιμένουμε να πάρουμε ένα α κύμα, το οποίο ουσιαστικά προκύπτει από τα ραβδία και κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό από τα κονία. Γιατί είναι αρκετά μεγάλη η ένταση του φλας. Και ένα β' κύμα, το οποίο προκύπτει από τα δίπολα κύτταρα, όπως και αυτό δηλαδή το β' κύμα, που είναι συνδεδεμένα με τα ραβδία και λιγότερο, όπως είπα, με τα κονία. Άρα, α κύμα φωτοϋποδοχής, β κύμα δίπολα κύτταρα. Αυτά εδώ τα pumps στην άνοδο του β κύματος, ουσιαστικά τα παίρνουμε και σε μια ξεχωριστή καταγραφή, σε αυτήν εδώ, σε ένα DA3 plus, που δεν έχουν και τόσο μεγάλη κλινική σημασία, είναι όμως μέσα στα guidelines τέλος πάντων, και ουσιαστικά είναι μια καταγραφή των αμακρόαινων κυττάρων. Δεν τα πολύ αξιολογούμε, δεν τα γνωματεύουμε ιδιαίτερα. Ξέρουμε ότι είναι μία ένδειξη των εσώτερων, της λειτουργίας των εσώτερων στιβάδων του αντιβληστηροειδή και ότι συνήθως αυτά έτσι είναι παθολογικά στους διαβητικούς. Κατά βάση αυτό που χρειάζεται να μας μείνει από το σκοτοπικό ηλεκτροαμφιβληστηριοδογράφημα είναι το β' κύμα στο DA-001 flash, και το α κύμα που προκύπτει από τη φωτοϋποδοχή και το β κύμα στο DA10 flash. Συνεχίζουμε το τεστ αφού τελειώσουμε όλα τα flash που κάνουμε.
όπου ανάβει ένα φως εδώ στο θόλο και γίνεται η προσαρμογή στο φως. Η προσαρμογή στο φως κρατάει 10 λεπτά. Και εδώ είναι τα φλάς που ρίχνουμε στο φως, τα βασικά φλάς. Αυτά τα φλάς έχουν την ίδια ένταση, η ένταση είναι 3 καντέλες, αλλά διαφορετική συχνότητα. Έχουμε λοιπόν το LA3 φλάς, το οποίο ουσιαστικά έχει μια συχνότητα 2 Hz, και το LA330 φλάς που έχει μια συχνότητα 30 Hz. Τι διαβάζουμε λοιπόν στα φλάς αυτά? Αυτό λοιπόν, το LA330, θα το παραλληλήσουμε με το DAM001, όπου παίρνουμε μια ημιτονοειδή καμπύλη με ένα θετικό β κύμα, το οποίο προκύπτει από πού? Από τα δίπολα κύτταρα που είναι συνδεδεμένα με τα γωνία. Εδώ, στο φωτοπικό, δεν υπάρχει καμία συμμετοχή των ραβδίων. Τα ραβδία δεν μπορούν με τίποτα να αντιποκριθούν σε αυτές τις φωτοπικές συνθήκες. Άρα, β κύμα εδώ, από τα δίπολα κύτταρα που είναι συνδεδεμένα με τα κονή. Και στο LA3, το 2 Hz flash, παίρνουμε ένα α κύμα, το οποίο προκύπτει από τα κονία και τα off-bipolar cells, και ένα β κύμα που προκύπτει από τα on και τα off-bipolar cells. Απλά υπενθυμίζω ότι έχουμε δύο ειδών δίπολα κύτταρα στον αμφιβληστροειδή, τα on και τα off. Τα ραβδία συνδέονται μόνο με τα on, ενώ τα κονία συνδέονται και με τα on και με τα off. Αυτό έχει σχετική σημασία για κάποιες από τις διαγνώσεις μας. Εκτός από αυτά τα πολύ βασικά φλας, τα οποία μόλις σας έδειξα, η Διεθνής Εταιρεία Ηλεκτροφυσιολογίας της Όρασης δίνει στα guidelines και κάποια εκτεταμένα πρωτόκολλα με κάποια άλλα επιπλέον φλας από αυτά που μόλις σας έδειξα, στα οποία δεν θα σταθώ. Το μόνο που θέλω να πω από τα extended, ας πούμε, protocol είναι αυτό το φλας, το οποίο είναι ένα κόκκινο φλας σε έναν σκοτοπικά προσαρμοσμένο αμφιβληστροειδή έντασης 0,03. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχω έναν αμφιβληστροειδή ο οποίος είναι στο σκοτάδι, ουσιαστικά δηλαδή λειτουργούν μόνο τα ραβδία, και εκεί δίνω ένα κόκκινο φλας. Με αυτό το κόκκινο φλας παίρνω ένα X-wave, το οποίο προκύπτει από ένα μικρό τμήμα, από μια μικρή ποσότητα, να το πω έτσι, κονίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το φλάσ. Εγώ το έχω στο δικό μου μηχάνημα. Γιατί πολλές φορές έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν πολύ έντονη φωτοφοβία. Κυρίως οι ασθενείς με τα cone dystrophy. Οπότε όταν πας να τους κάνεις το φωτοπικό και ρίχνεις τα φλάσ στο φως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσουν τα μάτια ανοιχτά. Όταν όμως είναι στο σκοτάδι και είναι προσαρμοσμένοι στο σκοτάδι, τα μάτια τους είναι πολύ εύκολο να μην ανοιγοκλείσουν. Άρα, είμαι στο σκοτάδι, κάνω πάντα αυτό το flash, το DA003, και περιμένω να δω αυτό το μικρό X-wave. Αυτό είναι το β κύμα, όπως έχω προαναφέρει. Και μπορώ να καταλάβω έτσι πάρα πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα σε ένα ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα σε τι κατάσταση βρίσκεται το σύστημα των κονίων του αμφιβληστροειδή του ασθενούς μου. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα επιπλέον φλας, δεν είναι ακόμα υποχρεωτικό, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο στο τεστ. Έτσι ήθελα να το αναφέρω για όσους μπορεί να το βρουν μπροστά τους κάποια στιγμή. Πώς κάνουμε το reporting σε ένα ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα? Ουσιαστικά, το πρώτο που βλέπω είναι η μορφολογία των καταγραφών, το μέγεθος και ο χρόνος απόκρισης. Και φυσικά, μα φυσικά, πάντα το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα πρέπει να
γνωματεύεται με βάση την κλινική εικόνα του ασθενούς. Δεν υπάρχουν τρία μόνο παθογνωμονικά ηλεκτροαμφιβληστροειδογραφήματα και όλα τα υπόλοιπα πρέπει να γνωματεύονται με βάση την κλινική εικόνα του ασθενούς. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό το ιστορικό που φέρνει ένας ασθενής παραπεμπόμενος για ένα ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα και αν δεν το φέρει, υποχρεωτικά το αφιερώνουμε το χρόνο για να το πάρουμε εμείς. Όσον αφορά τα παιδιά, εκεί είναι μια διαφορετική διαδικασία, ο τρόπος που παίρνουμε το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα. Όπως είπα και προηγουμένως, χρησιμοποιούμε ηλεκτρόδια δέρματος. Κάνουμε ή δεν κάνουμε μυδρίαση ανάλογα με το παιδάκι. Δεν θέλω, εγώ τουλάχιστον που δεν τα κοιμίζω, δεν θέλω να ταράξω ένα παιδί και να το χάσω από τη συνεργασία του για τη μυδρίαση. Και ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με το πόσο έτσι ευπροσάρμοστο θα το δω το παιδάκι και τους γονείς και τα λοιπά, κάνω μία προσαρμογή στο σκοτάδι της τάξης των 5 με 10 λεπτών, ώστε να είναι αντέξιμο και για το παιδάκι και να μπορώ να πάρω έτσι κάποιες καταγραφές ενδεικτικές, ώστε να δώσω απαντήσεις στα κλινικά ερωτήματα. Ανάλογα τώρα με την ηλικία και τα λοιπά του παιδιού, θα επιλέξω και τα ηλεκτρόδια και πώς θα το χειριστώ. Οι βασικές καταγραφές που παίρνουμε στα παιδιά είναι η LA3, LA30 και η DA3. Και εδώ, αντί για Gansfield, έχω το Baby Flash, το οποίο το πηγαίνω εγώ προς τα παιδιά. Έτσι, εδώ ολοκληρώνω το Full Field ERG. Νομίζω έτσι πήραμε μια καλή ιδέα και πάμε να δούμε το Pattern ERG, που ουσιαστικά είναι το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα, το οποίο μας καταγράφει πώς λειτουργεί η οχρά. Η καταγραφή, το ερέθισμα μάλλον της καταγραφής, είναι μια εναλλασσόμενη σκακέρα και εδώ χρησιμοποιούμε ηλεκτρόδια κερατοειδούς. Εδώ θέλουμε πολύ καλή διάθλαση και πολύ καλή προσήλωση. Δεν έχουμε δηλαδή μυδρίαση, εννοείται, ο ασθενής μας δεν έχει μυδρίαση και πρέπει να φοράει τα γυαλιά του ώστε να προσηλώνει στην οθόνη μας. Η καταγραφή γίνεται συνήθως αμφωτερόπλευρα, εκτός αν έχω κάποια υποψία ότι δεν προσηλώνω, ότι κάποιο μάτι στραβίζει ή οτιδήποτε, οπότε θα κάνω την καταγραφή ετερόπλευρα. Τι περιμένω να δω στην καταγραφή αυτή του Pattern ERG? Ένα θετικό έπαρμα στα 50 millisecond, ένα P50, και ένα αρνητικό, ένα E95 στα 95 περίπου millisecond. Τι ξέρουμε για αυτά τα έπαρματα? Ότι το E95 αποτελείται 100% από την η καταγραφή μάλλον οφείλεται στη λειτουργία των βαγγελιακών κυττάρων, 100%. Όσον αφορά το P50, η καταγραφή οφείλεται κατά 70% στη λειτουργία των γαγγλιακών κυττάρων και 30% δεν ξέρουμε ακριβώς από πού. Και οι δύο καταγραφές όμως μας ξεκινάνε από την οχρά, ξεκινάνε από τις φωτοϋποδοχές της οχράς και χρειάζεται ακεραιότητα φυσιολογική λειτουργία των φωτοϋποδοχέων αυτών για να τις πάρουν. Άρα, με το P50 ουσιαστικά πιστοποιώ ότι έχω μια φυσιολογική οχρά και με τον E95 ότι έχω και φυσιολογικά γαγγλιακά κύτταρα. Είναι πάρα πολύ σημαντική καταγραφή για τη λειτουργία της οχράς και των γαγγλιακών κυττάρων και μας επιτρέπει φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, να διαφοροδιαγνώσουμε αν μια παθολογία οφείλεται σε οχρά κατά βάση ή σε γαγγλιακά κύτταρα και δυσλειτουργία, ας πούμε, από εκεί και πέρα οπτικού νεύρου στον ασθενή μας. Να πω εδώ ότι είναι μια καταγραφή η οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητική τεχνικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι βάζω τα ηλεκτρόδια και ο ασθενής μου θα προτιμούσε και να μην ανοιγοκλίνει τα μάτια. Φυσικά θα ανοιγοκλίνει, αλλά λέω ότι
Προτιμώ και να μην ανοίγω κλείνει τα μάτια, γιατί είναι μια καταγραφή της τάξης των 2-3 microvolt. Οτιδήποτε την διαταράσει μου κάνει πολύ θόρυβο και με μπερδεύει στην καταγραφή. Άρα, ενώ το Full Field DRG μπορεί να καταγράφω 200-300 microvolt, συγχωρεί περισσότερο, το Pattern DRG είναι μια πολύ πιο απαιτητική καταγραφή. Το Multifocal DRG πάλι είναι μια καταγραφή η οποία αφορά την οχρά, τον οπίσθιο πόλο καλύτερα, περίπου στις 50 με 55 μοίρες του οπισθίου πόλου, ενώ το pattern ERG, το ερέθισμα, αντανακλάται περίπου στις 11 μοίρες στον οπίσθιο πόλο, άρα το multifocal ERG είναι πολύ πιο ευρύ. Και αυτό που θα μπορούσε έτσι να πω με μια κουβέντα είναι ότι ουσιαστικά αποτελεί την λειτουργική τοπογραφία του οπισθίου πόλου. Καταγράφει λειτουργία κονίων, γίνεται σε συνθήκες φωτός και ουσιαστικά το ερέθισμα είναι κάποια εξάγωνα σε ακαθόριστη αλληλουχία. Τα ηλεκτρόδια είναι πάλι αυτά τα ίδια τα ηλεκτρόδια του κερατοειδούς. Εδώ ο ασθενής είναι μυδριασμένος και αυτά τα μικρά επαρματάκια τα οποία παίρνουμε αποτελούνται από ένα αρνητικό έπαρμα που μοιάζει με το A-Wave του Full Field DRG και ένα θετικό έπαρμα που μοιάζει με το B-Wave του Full Field DRG. Δεν είναι όμως ακριβώς αυτό, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι από ένα και μόνο καλώδιο, από ένα ηλεκτρόδιο που στα προηγούμενα τεστ, όπως είπα, παίρνουμε μία καταγραφή, εδώ παίρνουμε γύρω στις 63 μικρές καταγραφές. Άρα υπάρχουν πολλά μαθηματικά μέσα σε αυτή την καταγραφή. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο καταγράφεται. Δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι. Ξέρουμε όμως ότι μας δίνει μια καλή τοπογραφική, λειτουργική τοπογραφία του οπισθίου πόλου, το κρατάμε σαν τεστ για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άρα, ανακεφαλαιώνω, Full Field DRG μας δίνει λειτουργία όλων των φωτοϋποδοχέων και των εσωτερων στιβάδων. Pattern ERG ουσιαστικά μας δείχνει λειτουργία οχράς και γαγγλιακών κυττάρων και Multifocal ERG μας δίνει λειτουργία των κονίων του οπισθίου πόλου, αλλά η πιο σημαντική απάντηση που μας δίνει είναι αυτή η λειτουργική τοπογραφία. Πού λειτουργούν καλά και πού όχι. Συνεχίζω με το ηλεκτροφθαλμογράφημα. Το ηλεκτροφθαλμογράφημα, όπως είπαμε και στην αρχή, καταγράφει τη λειτουργία του μελαχρώου επιθυλίου. Ουσιαστικά εκμεταλλεύεται τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στο πρόσθιο και το οπίσθιο τμήμα του ματιού. Και γίνεται μία καταγραφή, η οποία διαρκεί 15 λεπτά στο σκοτάδι και καταγράφεται συνέχεια αυτή η διαφορά δυναμικού και 15 λεπτά στο φως και καταγράφεται αυτή η διαφορά δυναμικού. Ο δείκτης, η απάντηση του ηλεκτροφθαλμογραφήματος είναι ουσιαστικά το κλάσμα αυτής της κορυφής με αυτή την κοιλάδα και πρέπει να είναι πάνω από 1,8, 175% ή πάνω από 1,8 για να είναι φυσιολογικό. Το ηλεκτροφθαλμογράφημα ουσιαστικά εξαρτάται από την πρωτεΐνη μπεστροφίνη και χρησιμοποιείται σε πολύ συγκεκριμένες και αυτό περιπτώσεις, όπως όταν θέλουμε να διαγνώσουμε νόσο BEST και στην AZUR. Υπενθυμίζω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι όταν έχουμε ένα παθολογικό ηλεκτροφθαλμογράφημα, για να το αξιολογήσουμε, πρέπει πάντα να έχουμε και ένα ηλεκτροαμφιπλιστροειδογράφημα.
Και τέλος, για τα τεστ, τα προκλητά δυναμικά ημιακού λογού, όπου, όπως είπαμε, καταγράφουν τη λειτουργία της οπτικής οδού και μπορούν να επηρεαστούν από οτιδήποτε μπορεί να την επηρεάσει, όχι μόνο το οπτικό νεύρο. Έχουμε τρεις τρόπους να τα καταγράψουμε. Τα pattern VEP, όπου όπως και στο pattern ERG έχουμε μία εναλλασσόμενη σκακέρα και εδώ πρέπει να έχουμε πολύ καλή προσήλωση και πάντα ο ασθενής να έχει την διόρθωσή του, τα γυαλιά του δηλαδή. Τα pattern onset-offset VEP, τα οποία ουσιαστικά είναι μία εναλλαγή της σκακέρας από ένα γκρι background και χρησιμοποιούνται συνήθως στους ασθενείς που έχουν νυσταγμό, δεν είναι καθημερινότητα τα onset-offset VEP και το flash VEP, όπου ουσιαστικά το ερέθισμα εδώ είναι ένα flash και χρησιμοποιείται σε παιδιά, μωρά, βρέφη, σε ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να προσηλώσουν, δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν θολά διαθλαστικά μέσα, με το ερώτημα αν αξίζει ο κόπος να γίνει μια μεταμόσχευση, ας πούμε, κερατοειδούς ή ένας καταράκτης, ανάλογα με το τι καταγραφή θα πάρουμε στο flash VEP. Στο pattern VEP τι περιμένουμε να δούμε? Ένα P100 έπαρμα, το οποίο είναι περίπου στα 100 μιλισεκόντ και το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εδώ, όπως και στα προηγούμενα τεστ που προανέφερα, να γίνει μια database, η οποία database εξαρτάται κατά πολύ και από την ηλικία. Δηλαδή, όταν η ηλικία περνάει τα 50, 50-55, εκεί το PVP, το P100 δηλαδή, έχει μια σημαντική μεταβολή, έχει μια σημαντική καθυστέρηση και πάντα πρέπει να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη στους ασθενείς μας. Είναι ένας πολύ ευαίσθητος δείκτης, όπως προείπα, αλλά το να έχουμε ένα παθολογικό, ένα καθυστερημένο PEP, δεν σημαίνει δυσλειτουργία στο οπτικό νεύρο. Πρέπει να έχουμε εξαντλήσει με τα υπόλοιπα τεστ, pattern ERG, full field ERG, με την κλινική μας εξέταση, ότι δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Συνήθως προτείνουμε το pattern PEP να το κάνουμε ταυτόχρονα με ένα pattern ERG, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε διπλή πληροφορία και να ξεχωρίζουμε αν η παθολογία αφορά νεύρο, οχρά κτλ. Εδώ λοιπόν κλείνω το πρώτο μέρος που είχε να κάνει με τα τεστ. Όπως είπα και στην αρχή, η ηλεκτροφυσιολογία συμπληρώνει την κλινική μας εξέταση, συμπληρώνει τον απεικονιστικό μας έλεγχο. Προηγείται το ιστορικό, το οικογενειακό ιστορικό στους ασθενείς αυτούς. Μπορεί να έπεται ή να προηγείται ένας γενετικός έλεγχος. Η ηλεκτροφυσιολογία λοιπόν είναι ένα κομμάτι του puzzle των ασθενών με μια δύσκολη διάγνωση. Και εδώ θα μιλήσω, έτσι θα δείξω κάποια κλινικά περιστατικά. Με βάση, λίγο ομαδοποιημένα θα έλεγα, με βάση είτε έτσι ένα σύμπτωμα ή με μια κλινική εικόνα. Τα πρώτα περιστατικά που θα δείξω έχουν να κάνουν με νυκταλοπία. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν άντρα, ο πρώτος ασθενής 33 ετών, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται και στο στρατό. Αυτός είχε μια νυκταλοπία από την παιδική ηλικία. Την έχει συνηθίσει ουσιαστικά, έχει μεγαλώσει με αυτήν. Έχει και ένα ξάδερφο μάλιστα, ο οποίος έχει παρόμοια συμπτωματολογία. Είχε μυωπία, για την οποία υποβλήθηκε σε λέιζικ, κατά τα άλλα είναι μια χαρά και βλέπουμε και ένα βυθό, ο οποίος εκτός από κάποια μυωπικά στοιχεία δεν μας ανησυχεί, δεν μας παραπέμπει κάπου αλλού. Πολύ καλή οπτική του οξύτητα. Αυτός λοιπόν ήταν στο στρατό σε εκείνη τη φάση και αναρωτιόταν τι ακριβώς συμβαίνει με την νυκταλοπία του και ήθελε να μπει λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της διάγνωσης.
θα τον αντιπαραβάλω, θα το δείξω παράλληλα με το άλλο μας περιστατικό, έναν άντρα 49 ετών, ο οποίος μάλιστα είναι και γιατρός, χειρουργός, χειρουργικής ειδικότητας, και να αναφέρω ότι η δουλειά του που είναι σε κάποιο νοσοκομείο απέχει γύρω στα 100 χιλιόμετρα από τον τόπο παραμονής του. Άρα κάθε μέρα οδηγάει περίπου 100 χιλιόμετρα για να φτάσει στη δουλειά. Αυτός λοιπόν παρουσιάζει μια νυκταλοπία εδώ και κάποια χρόνια, χωρίς οικογενειακό ιστορικό, χωρίς τίποτα σε διαθυλαστικό πρόβλημα, μια χαρά κατά τα άλλα στην υγεία του, 10-10 η όρασή του. Και βλέπουμε εδώ στο βυθό κάτι, νομίζω, που μας προβληματίζει όλους, έτσι μια μικρή διαταραχή στο επίπεδο του μελαχρώου επιθυλίου, ίσως μια αρχόμενη λέπτυνση των αγγείων. Οι δύο λοιπόν αυτοί ασθενείς έχουν και οι δύο νυκταλοπία και θα δούμε λιγάκι πώς προχωράμε τη διερεύνηση. Φυσικά η επόμενη εξέταση που θα κάνουμε είναι ο αυτοφθορισμός. Δείχνω το ένα μάτι, αλλά το άλλο είναι καθρέφτης έτσι, για την οικονομία της παρουσίασης. Στον πρώτο μας ασθενή, το 33χρονο, δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο στον αυτοφθορισμό. Στο δεύτερο ασθενή, βλέπουμε εδώ τον υπερφθορίζοντα δακτύλιο στον οπίσθιο πόλο και κάποιες υποφθορίζουσες αλλοιώσεις στην περιφέρεια. Νομίζω όλων η σκέψη πάει στο ότι μας προβληματίζει δηλαδή σχετικά με κάποια δυστροφία, κάποια διαταραχή σοβαρή, κληρονομούμενη ενδεχομένως του αμφιβληστροειδή. Το OCT του πρώτου μας ασθενή είναι φυσιολογικό, ενώ του δεύτερου βλέπουμε εδώ τη σοβαρή διαταραχή στη στιβάδα των φωτοϋποδοχέων με διατήρηση αυτής κάτω από την οχρά. Και ας δούμε λίγο τι λέει το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα παράλληλα στους δύο αυτούς ασθενείς. Βλέπουμε τα normals εδώ. Και βλέπουμε το DA001 που και στους δύο ασθενείς είναι μη ανιχνεύσιμο. Το τεστ δηλαδή που είναι το πιο ευαίσθητο για τη λειτουργία των ραβδίων, βλέπουμε ότι και στους δύο είναι μη ανιχνεύσιμο. Και συνεχίζουμε βλέποντας το δεύτερο ασθενή μας ότι το DA10 τόσο το α όσο και το β κύμα, το β ακολουθεί το α, είναι σοβαρά παθολογικό και σε μέγεθος και σε χρόνο απόκρισης. Στον πρώτο ασθενή όμως, το νεαρότερο, βλέπουμε ένα α κύμα το οποίο εξελίσσεται φυσιολογικά και ένα β κύμα το οποίο είναι μικρότερο από το α, κάτι το οποίο δεν το περιμένουμε, όπως έχουμε προαναφέρει. Το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα, αυτό λέγεται ηλεκτροαρνητικό ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα, και ουσιαστικά καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο επίπεδο των φωτοϋποδοχέων, όπως στο δεύτερο ασθενή μας, αλλά το πρόβλημα είναι σε ένα μετασυναπτικό επίπεδο. Βλέπουμε και το φωτοπικό, όπου στο γιατρό, το δεύτερο ασθενή μας, ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο το σκοτοπικό και είναι παθολογικό σε χρόνο και μέγεθος με παθολογία στο επίπεδο των φωτοϋποδοχέων, αλλά καλύτερο από το σκοτοπικό. Άρα εδώ αυτό το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα θα το χαρακτηρίζαμε σαν δυσλειτουργία σε επίπεδο φωτοϋποδοχέων ραβδίων κονίων, γιατί το σκοτοπικό που μας δείχνει τα ραβδία είναι χειρότερο από ότι το φωτοπικό. Να δούμε λίγο τον πρώτο μας ασθενή με το ηλεκτροαρνητικό ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα, όπου στο φωτοπικό βλέπουμε ένα περίεργο U-shape εδώ πέρα, ένα περίεργο σχήμα, το οποίο που οφείλεται, όπως είπαμε, το α κύμα στο φωτοπικό, μας δείχνει την καταγραφή των κονίων και των off bipolar κυττάρων. Και βλέπουμε εδώ ότι αυτό εξελίσσεται φυσιολογικά. Το β κύμα όμως, το οποίο μας δείχνει τα on και τα off,
Έχει αυτή τη χαρακτηριστική μορφολογία που σημαίνει ότι έχουμε μια σοβαρή παθολογία στο επίπεδο των on bipolar κυττάρων, η οποία συνάδει με την συγγενή στάσιμη νυκταλοπία, που είναι μια δυσλειτουργία όχι σε επίπεδο φωτοϋποδοχέων, όχι σε επίπεδο ραβδίων, αλλά σε μετασυναπτικό επίπεδο. Αυτά είναι τα οπτικά πεδία του ασθενή μας με την δυστροφία ραβδίων κονιών, τη μελαχρωστική ουσιαστικά αμφιπληστροειδοπάθεια. Εδώ είναι ο ασθενής μας με την συγγενή στάσιμη νυκταλοπία που χαρακτηριστικά αντιλαμβάνει κανείς ότι έχουμε δύο ασθενείς με νυκταλοπία, οι οποίοι φυσικά και η κλινική τους εικόνα, το έχω ξαναπεί, και το ηλεκτρονοφυλλιστροειδογράφημα μας βοηθούν στο να τους κατευθύνουμε σε μια σωστή διάγνωση. Οπωσδήποτε θα ζητήσουμε και ένα γενετικό έλεγχο από τους ασθενείς αυτούς, αλλά και μόνο με το ηλεκτρονοφυλλιστροειδογράφημα και την κλινική εικόνα μπορούμε να τους δώσουμε μια απάντηση και φυσικά και μια πρόγνωση, γιατί εδώ αυτός ο ασθενής μας θεωρούμε ότι δεν έχει μια δυστροφία, δεν έχει μια εξελισσόμενη, ας πούμε, παθολογία, αλλά ότι θα έχει αυτή την νυκταλοπία χωρίς κάποια άλλη παθολογία στο μέλλον, το οποίο νομίζω ότι είναι και πολύ ανακουφιστικό. Θα δείξω τώρα τρεις κλινικές περιπτώσεις με bullseye οχροπάθεια. Εδώ έχουμε ένα κορίτσι 19 ετών με 3 δέκατα οπτική οξύτητα, η οποία είναι φοιτήτρια χημείας. Πάντα μας ενδιαφέρει εμάς τι επάγγελμα κάνει, με τι ασχολεί το ασθενής μας, γιατί ουσιαστικά ασχολούμαστε πάρα πολύ με το να δίνουμε οδηγίες για την καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών, με τα κληρονομούμενα νοσήματα εννοώ. Εδώ λοιπόν η ασθενής ξεκινάει με μία μειωμένη όραση από την ηλικία των 15 ετών, μια ήπια επιδείνωση από τότε, νιώθει ίδια, μια ήπια δυσλειτουργία, έτσι, διαταραχή στα χρώματα, δεν έχει φωτοφοβία, δεν έχει οικογενειακό ιστορικό. Εδώ είναι η εικόνα του βυθού, που νομίζω ότι στον αυτοφθορισμό είναι πολύ πιο, έτσι, εμφανής η οχροπάθεια για την οποία σας μιλούσα. Και εδώ είναι το όσιτι της, που επίσης φαίνεται η διαταραχή στη στιβάδα των φωτοϋποδοχέων, κυρίως στην περιοχή της οχράς. Το ερώτημα για αυτούς τους ασθενείς είναι, πρόκειται για μία δυστροφία οχράς ή πρόκειται για μία πιο εκτεταμένη δυστροφία, μία δυστροφία κονίων, που εκτείνεται δηλαδή πέρα από την οχρά. Και εδώ γίνεται, δεν θα δείξω καταγραφές σε αυτό το περιστατικό για να είμαστε λίγο πιο σύντομοι, και κάνω ένα full field ERG που είναι φυσιολογικό και το σκοτοπικό, φυσιολογικό και το φωτοπικό. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια δυστροφία οχράς. Σίγουρα θα ζητήσω γενετικό έλεγχο για να ξέρω, να δώσω μια καλύτερη διάγνωση, μια καλύτερη πρόγνωση στην ασθενή μου. Ταυτόχρονα με αυτή την ασθενή έχουμε μια άλλη ασθενή, 21 ετών, επίσης με 3 δέκατα οπτική οξύτητα, επίσης έτσι από την εφηβεία ξεκινάει και αυτή η ιστορία. Εδώ έχουμε μια πιο σοβαρή διαταραχή στα χρώματα και έχουμε και φωτοφοβία. Το οικογενειακό ιστορικό είναι ελεύθερο. Βλέπουμε πάλι έτσι μια παρόμοια μορφολογία στον αυτοφθορισμό και στο OCT, με ένα gap εδώ, μια
σοβαρή διαταραχή στη στιβάδα, το απώλεια θα λέγαμε στη στιβάδα των φωτοϋποδοχέων. Και δείχνω λίγο έτσι το full field DRG που κάναμε, όπου βλέπετε ότι το σκοτοπικό είναι φυσιολογικό και το φωτοπικό και το α και το β κύμα και το flicker φαίνεται να είναι παθολογικό όσον αφορά και το χρόνο απόκρισης και, και τα μεγέθη. Άρα εδώ μιλάμε για μια διστροφία γωνίων και αυτό θα λέγαμε ότι ήταν και η πρώτη μας σκέψη, μιας και εδώ έχουμε και φωτοφοβία και πιο σοβαρή διαταραχή στα χρώματα, οπότε αυτό παραπέμπει σε μια διστροφία γωνίων περισσότερο από ότι να ήταν μόνο μια να ήταν διστροφία οχράς. Και θα δείξω και ένα τρίτο περιστατικό, έτσι, με μια παρόμοια εικόνα. Εδώ ένας νεαρός άντρας 29 ετών και αυτός με μειωμένη όραση. Αυτός ο ασθενής είχε έρθει σε εμάς για να κάνει ένα ηλεκτροαμφιπληστροειδογράφημα για τα ΚΕΠΑ και έφερε μία διάγνωση μαζί του της LCA, συγγενής κατά λέπερ αμαύρωσης. Βλέπει κανείς την εικόνα του αυτοφθορισμού, βλέπει κανείς την εικόνα της OCT και εδώ έτσι διαταραχή κυρίως στην οχρά, πιο περιφερικά καλύτερες οι στιβάδες των φωτοϋποδοχέων και εδώ κάνουμε ένα full field DRG όπου βλέπουμε ότι και το φωτοπικό σχεδόν κατηργημένο, πάρα πολύ χαμηλά τα δυναμικά και το σκοτοπικό σημαντικά παθολογικό. Άρα εδώ τι έχουμε, μια διστροφία κονίων και ραβδίων. Και γιατί τη λέμε κονίων ραβδίων, σε αντιδιαστολή με το ραβδίων κονίων, γιατί όπως έδειξα, το φωτοπικό ηλεκτροαμφιπληστροειδογράφημα είναι πιο σοβαρά προσβεβλημένο, πιο παθολογικό από το σκοτοπικό. Άρα προηγείται ουσιαστικά η διαταραχή στα κονία. Επομένως, για να έτσι συνοψίσω τα τρία περιστατικά, πολύ παρόμοια η εικόνα, η απεικονιστική τους, πολύ διαφορετική η ηλεκτροφυσιολογική τους εικόνα και φυσικά και η πρόγνωσή τους. Και θα κλείσω με δύο παιδάκια με νησταγμό, όπου και εδώ η ηλεκτροφυσιολογία έτσι μας λύνει τα χέρια, επιτρέψτε μου να πω. Ένα κοριτσάκι 4 ετών, με νησταγμό, οριζόντιο νησταγμό από τέλος πάντων πολύ μικρή ηλικία, 4 μηνών, δεν έχει φωτοφοβία, δεν έχει κάτι άλλο στην κλινική εξέταση, βλέπουμε και τόση τύπη με δυσκολία πήραμε ότι είναι καλό, έχει κάνει και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, η όραση του 2 δέκατα, παραπέμπεται για ένα ηλεκτροαμφιπληστροειδογράφημα για λόγους διάγνωσης, βλέπετε τα φυσιολογικά, βλέπετε τις καταγραφές του παιδιού, είναι καλές, έχουμε ένα φυσιολογικό φωτοπικό και σκοτοπικό full field DRG, παιδικό, παιδιατρικό πρωτόκολλο, αρκεί για να μας κατευθύνει τη σκέψη ότι έχουμε έναν συγγενή ιδιοπαθή νησταγμό και δεν έχουμε κάτι άλλο να ψάξουμε περαιτέρω. Ένα άλλο παιδάκι, μωράκι 6 μηνών, και αυτό με νησταγμό, δεν προσήλων, έκανε αυτά τα ρόβινγκ ή τις κινήσεις τέλος πάντων των ματιών, χωρίς οικογενειακό ιστορικό και εδώ. Στην κλινική εξέταση δύσκολα μπορεί να δει κάποιος κάτι σε ένα μωρό 6 μηνών και είχε κάνει και αυτό MRI, δεν είχε βρεθεί κάτι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα φυσιολογικά και βλέπουμε ότι το δικό μας το μωράκι, οι καταγραφές του 6 μηνών είναι ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμες. Επομένως, αυτό οδηγεί τη σκέψη μας το ότι πιθανότατα μιλάμε για ένα παιδάκι με συγγενή κατά λέμπερ αμαύρωση και φυσικά θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω σε γενετικό έλεγχο
έλεγχο για να πιστοποιήσουμε την διάγνωσή μας. Άρα βλέπουμε δύο παιδάκια με νησταγμό, πόσο πολύ το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα μπορεί να μας βοηθήσει στην κλινική μας διάγνωση, στην κλινική μας σκέψη και είναι και μια από τις βασικές αιτίες παραπομπής τα παιδιά με νησταγμό. Ολοκληρώνω εδώ λέγοντας ότι ουσιαστικά η ηλεκτροφυσιολογία της όρασης μας επιτρέπει τη διάγνωση και τη διαφορική διάγνωση και το follow-up των ασθενών μας, γιατί μας δίνει μια αντικειμενική καταγραφή. Το ποια τεστ θα κάνω, πόσα τεστ θα κάνω, αυτό εξαρτάται από το κλινικό ερώτημα, όσο το δυνατόν λιγότερα. Πάντα τα τεστ αυτά είναι, το ξέρετε ότι είναι δύσκολα και τεχνικά και εξουθενωτικά για τον ασθενή. Πάντα το πόρισμα βγαίνει με βάση και την κλινική εικόνα του ασθενούς και ότι είναι, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σημαντική ηλεκτροφυσιολογία στα μωρά και τα παιδιά που δεν μπορούν να μας δώσουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την οπτική τους λειτουργία. Εδώ νομίζω ότι τελείωσα και σας ευχαριστώ και μπορώ να...